Κύριε Δεσποτόπουλε, η άφιξη του Μπλίνκεν στην περιοχή και οι προειδοποιήσεις από τα Ηνωμένα Έθνη, δεν ξέρω, θεωρείτε ότι μιλάμε για έναν ενδεχόμενο ανοιχτό πόλεμο πλέον? Βλέπετε ότι μπορεί, ή μπορεί να πάμε να σε ξαφνική αποκλιμάκωση, γιατί όλα παίζουν, έτσι δεν είναι, εδώ που είμαστε? Ναι, έχουμε δύο παράγοντες οι οποίοι δυσχεραίνουν τις προσπάθειες εκτομάνευσης. Ο ένας παράγοντας είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν αποχωρήσει πλήρως από την περιοχή, σχεδόν πλήρως. Δεν εξαρτώνται πια από το πετρέλαιο. Εξάγουν πιο πολύ πετρέλαιο από ό,τι εισάγουν και φυσικό αέριο. Άρα η Μέση Ανατολή σε κάποιο βαθμό τους είναι αδιάφορη. Η δεύτερη δυσκολία που έχουμε και η οποία συνέβαλε στον έχουμε αυτή την έκρηξη είναι ότι στο Ισραήλ εδώ και δύο χρόνια έχουμε στην ουσία ένα ιδιότυπο κοινό εξουσίας. Ένα ιδιότυπο κοινό εξουσίας. Έχουμε έναν Νετανιάχου ο οποίος δικάζεται για διαφθορά. Έχουμε περάσει τα τελευταία δύο χρόνια 4 εκλογικές αναμετρήσεις. Μόλις προχθές ο Νετανιάχου δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Αρκετά υπουργεία παραμένουν ακέφαλα. Και υπάρχει δυσκολία αυτή τη στιγμή εκ μέρους του Ισραήλ. Τώρα, αδιαφυσβήτητα βέβαια, η πηγή του προβλήματος είναι η μη διευθέτηση του Παλαιστινιακού θέματος. Και για να ολοκληρώσω, προκαλεί και μηδίαμα μας προκαλεί και αντίδραση της Τουρκίας και τα ποίηματα εκ μέρους του Ερντογάν για την Ιερουσαλήμ. Αναρωτιέμαι αν έχει κάποιο ανάλογο ποίημα να μας πει για το 38-39% των εδαφών της Κύπρου που έχει καταλάβει η Τουρκία. Μάλιστα.